Ευρώπη χωρίς σύνορα, παιχνίδια χωρίς σύνορα, ταξίδια χωρίς σύνορα και αυτή τη φορά το ταξίδι μας έφερε στη Ρώμη, όπου η ΡΑΙ διοργανώνει δύο εκπομπές. Βλέπετε πίσω μου το πιο αντιπροσωπευτικό μνημείο της Ρώμης, τι άλλο, το Κολοσσέο. Σε λίγο θα δούμε τα παιδιά του Αγίου Νικολάου της Κρήτης, που θα είναι μαζί μας για την πρώτη εκπομπή εδώ στη Ρώμη, να κάνουν πρόβες, να δοκιμάζουν τα παιχνίδια και βέβαια αύριο θα τα δούμε να αγωνίζονται. Πριν όμως φτάσει αυτή η ομάδα του Αγίου Νικολάου στη Ρώμη, έπρεπε καταρχήν να φτιαχτεί, δηλαδή να επιλεχθούν τα παιδιά, και δεύτερον να κάνουν μια σκληρή προπόνηση. Για να ταξιδέψουμε λίγο πίσω στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, για να δούμε πώς φτιάχνεται μια ομάδα για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και τι παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε για τον Άγιο Νικόλαο από ό,τι λένε οι εικόνες του και από ό,τι λέει και η μουσική ενός άλλου κριτικού, γεννημένου στην Ιεράπετρα, του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Μια μουσική που γράφτηκε ειδικά για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, για την ελληνική παραγωγή, την παραγωγή του πόρου. Άγιος Νικόλαος λοιπόν, η πόλη με τους 9.500 κατοίκους, με τις πανέμορφες θάλασσες, με τη λίμνη, με το όμορφο λιμάνι, με το μικρό και το μεγάλο νησί, με τον όρμο της, με τη μαρίνα της. Και με ένα σωρό μουσεία και αρχαιολογικούς τόπους. Πανέμορφη πόλη που θα ταξιδέψει με τις εικόνες της όλη την Ευρώπη μέσω των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, μέσω της ομάδας της, των δικών της των παιδιών. Ο Δεμέτζος, η Αγγελική, η Λαφιωτάκη, η Μαριάννα η Κατεξάκη, η Σούλα η Καβουσανού, ο Κώστας ο Λαζαράκης, η Μαρία η Στεφανάκη, ο Βαγγέλης ο Πλουτινάκης και ο Νίκος ο Αποστολάκης συγκροτούν την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Οχτώ παιδιά που γνωρίστηκαν και που ήρθαν κοντά για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Το παιδιά που έφτασαν στη Ρώμη με ένα ηθικό ακμεότατο και με μια ελπίδα για μια καλή θέση και πρόκριση στους τελικούς της Ουαλίας. Ο αρχηγός της ομάδας και προπονητής έχει το δύσκολο έργο να κρατάει ενωμένη την ομάδα και να προπονεί βεβαίως τα παιδιά πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι τους στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Βλέπετε την προπόνηση στον Άγιο Νικόλαο ακόμα. Και από τον Άγιο Νικόλαο στη Ρώμη. Στη Ρώμη που φιλοξενεί όλα αυτά τα παιδιά που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τα παιχνίδια τους, που συσκέπτονται, συνεδριάζουν, βάζουν κάτω τα παιχνίδια, τα αναλύουν, για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη θέση. Στη Ρώμη που μας φιλοξένησε στο Καπιτόλιο, φιλοξένησε τους δημάρχους όλων των πόλεων που συμμετέχουν και βέβαια τον κύριο Γιώργο Μενεγάκη για τον Άγιο Νικόλαο. Κάποιες ανταλλαγές δώρων μεταξύ των δύο δήμων. Και ώρα για τις μαζορέτες της Γκρότα Φεράτα, της πόλης που συμμετέχει για την Ιταλία στην εκπομπή της Ρώμης. Μια πολύ φιλόξενη υποδοχή, μια πολύ όμορφη βραδιά με τις μαζορέτες της πόλης και μετά ένα δείπνο γλέντι στο κάστρο, στο αβαίο της πόλης. Ελλάδα! Ελλάδα! Ο Άγιος Νικόλαος. Ελλάδα! Ελλάδα! Ελλάδα!
την είσοδό του στο αδαείο της Γκρότα Φεράντα και από πίσω οι αντίστοιχες ιαχές της Μάλτας. Το δείπνο με τις μουσικές του, με το γλέντι του, με τη δυνατότητα γνωριμιών ανάμεσα στις διάφορες χώρες, που αυτή είναι και η ουσία των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Αυτό είναι και το νόημά τους. Αυτές οι φιλίες, αυτές οι γνωριμίες, αυτές οι στιγμές που αποθανατίζονται σε φωτογραφίες, που μένουν στις μνήμες όλων των παιδιών. Ανεξάρτητα από το αγωνιστικό μέρος, ανεξάρτητα από τη θέση που θα φέρει κάθε ομάδα, είναι αυτές οι πολύτιμες στιγμές που μένουν. Ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου και πάλι στην παραδοσιακή ανταλλαγή των δώρων. Δώρα ανταλλάσσονται μεταξύ των Δήμων και των κοινοτήτων και βέβαια μεταξύ των παιδιών σε προσωπικό επίπεδο. Ο Ορθόδοξος Πατήρ του Αδαΐου και ο χώρος των παιχνιδιών, τη στιγμή της πρόβας. Βλέπετε εδώ στο κέντρο της οθόνης σας την ομάδα του Δήμου του Αγίου Νικολάου στην πρόβα ενός από τα 10 παιχνίδια. Μια μέρα πριν τελειώνει κάπου εδώ, τελειώνει στη Ρώμη, στην Ιταλία, βρίσκοντας την ομάδα του Αγίου Νικολάου μετά από την πρόβα στην 7η θέση. Είσαι ο αρχηγός της ομάδας, εμψυχώνεις τα παιδιά, έχεις καταλάβει ποια είναι τα κόλπα των παιχνιδιών? Μετά από τη γενική πρόβα καταλάβαμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε ορισμένα σημεία τακτικής. Καταλάβαμε πού έχουμε πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Και το κυριότερο είναι ότι έχει αλλάξει η ψυχολογία μας. Καταλάβαμε ότι δεν είναι δύσκολα. Βεβαίως στις ορισμένες ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, αλλά από εκεί μετά θα προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Καλή επιτυχία. Έχω εντυπωσιαστεί από το χώρο που είναι τα παιχνίδια, από τα παιχνίδια. Είναι βέβαια η πρώτη μέρα σήμερα που δοκιμάζουμε και όσο να έχουμε λίγο άγχος, δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει τέτοια παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα αύριο. Και θα φύγω σίγουρα εντυπωσιασμένος από τη Ρώμη και με πιο καλή θέση για τον Άγιο Νικολάου. Οι εντυπώσεις είναι τέλειες, η διοργάνωση πάρα πολύ καλή, η Ρώμη υπέροχη. Ελπίζω να πάμε καλά. Νομίζω ότι όλα εδώ είναι όμορφα, είναι καλά οργανωμένα. Πιστεύω ότι αν δούμε τα λάθη μας, τα σημερινά, θα πάμε πολύ καλύτερα αύριο. Το καλό είναι ότι σήμερα κάναμε πολλά λάθη και είναι καλό γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα κάνουμε αύριο. Όσο για το αν θα ήθελα να ξαναπάω στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, ελπίζω ότι θα πάμε στην Ουαλία σε λίγο καιρό. Είμαι κατενθουσιασμένος από τη Ρώμη, δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο όμορφη. Θα ήθελα να την ξαναζήσω αυτή τη στιγμή κάποτε. Ξανά. Θα ήθελες να ξανάσεις τα παιχνίδια χωρίς σύνορα? Φυσικά. Θα ήσουν αμέσως δηλαδή για του χρόνου αν μπορούσε. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε στην Ουαλία. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι να μην πιστεύουν οι άλλοι σε εμάς, εμείς στους εαυτούς μας. Τότε σίγουρα θα κερδίσουμε. Πιστεύεις ότι σας ευνόησε η κλήρωση, δηλαδή εκεί που παίζει ο καθένας σας, ή ατυχήσατε λιγάκι? Η γνώμη μου σχετικά με την κλήρωση είναι ότι στα περισσότερα παιχνίδια, αν όχι σε όλα, η κλήρωση ήταν κατάλληλη. Δηλαδή τα άτομα έπρεπε να πάνε, ας πούμε, ορισμένα στα παιχνίδια αυτά, αλλά υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις που τα άτομα δεν μπήκαν στα παιχνίδια που θα έπρεπε να πάνε. Το κακό είναι για μας ότι από μια πόλη που έχει πάρα πολύ θάλασσα δεν είχαμε κανένα παιχνίδι με νερό. Αυτό είναι το οποίο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά αύριο θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να πάρουμε την καλύτερη θέση στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να έχετε ακμαίο ηθικό και να πάτε πολύ πολύ καλά αύριο. Και όλοι εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, παιδιά.